Αυτόν τον μήνα στη Win Masters έχεις VAR. Έχασες, κέρδισες. Μάθε περισσότερα στο winmasters.com.cy. Παναφέρει η ΑΕΛ με τον Αβραάμ. Θα προσπαθεί να κρατήσει και να τα καταφέρνει. Αλλά να κάνει και φάουλ επιθετικό, καθώς η μπάλα χτύπησε στο χέρια του. Η μπάλα για τον Αβραάμ. Κατοχή για την ΑΕΚ. Τέτε, Αγκάνοβιτς, ωραίο τακουνάκι. Το γύρισμα στην περιοχή. Ο Αβραάμ την κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια. Από δύο θα χάσει εδώ μαρκάρισμα και φάουλ. Το Αβραάμ πάνω στον Σπόλιαριτς. Στο 14ο λεπτό. Κοράν. Στην κάτω θα πάρει το φάουλ από τον Ράσο. Ένας πολύ σημαντικός παίκτης για την ομάδα της ΑΕΚ. Σφυρίζει ο Μπιερί. Σπόλιαριτς. Απομακρύνεται η μπάλα. Κοράν. Γκολομπάρτ. Φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Ακοράν. Έβγαλε την κάρτα. Κερδίζει με τον Ακοράν. Ωραία τσιμπάει για τον Τρισκόφσκι. Προσπαθεί να βάλει το σώμα και να κερδίσει εκεί. Και ανοίγει για τον Τέτε. Τέτε στην περιοχή δοκιμάζει το σούρι. Μπάλα έξω. Προσπάθησε ο Τεϊσέιρα. Κερδίζει Άικ. Εδώ μαρκάρισμα. Πάνω στον Ακοράν και κίτρινη κάρτα. Ξανά η φάση. Ο Σάστρε είχε το δεξί χέρι πάνω στον Αγκάνοβιτς για τον Αβραάμ. Ο Γκολομπάρτ κερδίσει την μπάλα. Κουράδο περνάει την μπάλα για τον Μαέ. Προϋποθέσεις εδώ για την ΑΕΛ. Ο Μαέ γυρίζει για τον Αβραάμ. Το σούτ του Αβραάμ, η μπάλα κόρνερ. Είναι από τις λίγες φορές, Ανδρέα, που είδαμε την ΑΕΛ. Δούμε εδώ τον Μαέ, ο οποίος προσπαθεί να περάσει στην περιοχή, δεν τα καταφέρει, ενώ υπήρξαν και κάποιες διαμαρτυρίες για χέρι από πλευράς ΑΕΛ. Και εδώ ο Ακοράν, τον Τρισκόφσκι που του πέρασε την μπάλα. Ακοράν στην περιοχή, ψάχνει στηρίγματα, καθυστερεί λίγο. Ακοράν το σούτ, την μπάλα, κόρνερ. Εδώ ξανά βλέπουμε την προηγούμενη φάση, όχι. Εκτελεί, μπάλα στην περιοχή, προς τα πίσω, ο Ακοράν δοκιμάζει το σούτ. Ο Γκολομπάρτ ευνοείται το γύρισμα. Φωνές και εδώ για πέναλτι Σπόλιαρη. Στο σούτ, την μπάλα έξω. Του Σπόλιαρης από την εκτέλεση κόρνερ που ξεκίνησε από τον Σπόλιαρης. Έγινε το σούτ του Ακοράν. Κατέληξε στον Γκολομπάρτ. Υπήρξαν κάποιες διαμαρτυρίες για χέρι. Να δούμε εδώ από το replay το σούτ. Νομίζω στο στήθος περισσότερο χτυπάει η μπάλα. Σέντρα εδώ. Η μπάλα περνάει. Υπάρχει πέσιμο. Και έχουμε πέναλτι. Όχι πέναλτι. Όχι. Είναι... Δίνει κατοχή για την ΑΕΚ. Να η φάση. Να εδώ. Όχι. Νομίζω είναι σωστός ο διαιτητής. Με τον Τέτε. Να γίνεται κάτοχος, θέλει στηρίγματα, θα πέσει και θα κερδίσει και το φάουλ. Σε καλό σημείο. Ξανά εδώ, κερδίζει ο Ακοράν. Εδώ το γύρισμα που γίνεται, το σούτ, ευκαιρία για τον γκολ στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη φάση για την ΑΕΚ. Πρόβλημα τραυματισμού, νομίζω είναι ο Τρισκόφσκι. Ξεκίνησε η φάση με τον Ακοράν. Με προϋποθέσεις Αγκάνοβιτς για τον Μαέ. Ευκαιρία για το 1-0. Ο Μαέ τσιμπάει την μπάλα έξω. Απίστευτη ευκαιρία από την πολύ ωραία μπαγιά του Αγκάνοβιτς. Έβγαλε τον Μαέ τέτα-τέτ με τον Τόνιο. Πέταξε όμως την ευκαιρία στα σκουπίδια. Ξανά και ξανά η φάση. Και αφήνει για τον Αβραάμ. Για να δούμε, Αβραάμ, το μακρινό σουτ. Ο Τόνιο με διπλή προσπάθεια στο 46. Η μπαγιά για τον Αβραάμ, το σουτ του Αβραάμ, η μπάλα έξω. Οι κόντρες εδώ ευνοούν τον Μαέ. Του σταματάει όμως το παιχνίδι. Η σφυρίξη είναι υπόδειξη offside.
ή όχι. Η μπάλα πρέπει να χτύπησε στον διαιτητή και απέκτησε πλεονέκτημα η ΑΕΛ και σωστά βεβαίως ο Ελβετός σταματάει τη φάση. Κυριάκου, το γύρισμα του Κυριάκου θα βγάλει άμυνα ο Τάντι Αβραάμ για τον Αγκάνοβιτς. Η μπαγιά του Αγκάνοβιτς περνάει από όλους. Ευκαιρία εδώ το σούτ του Καστανιάγα. Η κόντρα και κόρνερ. Ωραία κίνηση για τον Χουράδο. Ο Αβραάμ στην περιοχή ψάχνει χώρο για το σούτ. Οι κόντρες, ο Τάντι δεν μπορεί να διώξει αποτελεσματικά. Πιέζει ο Αβραάμ. Επιθετικό φάουλ. Σφυρίζει ο Μγκερί. Εδώ ξανά η φάση. Ο Τάντι προστάλευσε την μπάλα. Έσπρωξε ο Αβραάμ. Περνάει ωραία για τον Κυριάκου. Η μπαγιά στην περιοχή στον Αβραάμ. Ευκαιρία εδώ καθυστερεί λίγο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Επιμένει η ΑΕΛ. Το σούτ του Τεϊσέιρα. Οι κόντρες, ο Κυριάκου. Ανοίγει πολύ. Μα εδώ ανησυχεί ότι δεν υπάρχουν τα τελειώματα. Αντιλαμβάνεσαι, αν τα βρει τι ευκαιρίε, είναι ένα να τι τελειώνει το ζήτημα στο ποδόσφαιρο και σε τέτοια ματ. Εδώ η μονομαχία, δεν υπάρχει φάουλ. Θα βγάλει άμυνα ενώ έχουμε τραυματισμό. Δείτε εδώ που πάει να φύγει για την ΑΕΚ. Μαρκάρισμα από πίσω και κίτρινη κάρτα που δέχεται ο Μεντόγεβιτς. Και εδώ το φάουλ, μαρκάρισμα από πίσω. Κέρκες. Εδώ η μπαγιά, υπάρχει όμως υπόδειξη offside. Διατηρείται. Εδώ ξεκάθαρη φάση. Προϋποθέσεις εδώ για την ΑΕΛ, η οποία θα κερδίσει και το φάουλ. Εδώ ξανά η φάση. Μαέ, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Από αυτήν εδώ την φάση στη μονομαχία με τον Τεϊσέιρα. Εδώ η φάση. Μια δω τον Κυριάκο εδώ. Ο Πλάνα στην προβολή φωνάζουν για πέναλτι και χέρι. Τερό χέρι του Πλάνα. Στην πάει μπάλα. Ναι. Είναι πέναλτι. Δική για την ΑΕΚ, η οποία πάει να βγει τώρα στην αντεπίθεση. Ο Θωμάς Ιωάννου πέφτει κάτω. Έχουμε φάουλ που γίνεται από τον Κυριάκου, ο οποίος θα δεχθεί για την κίτρινη κάρτα. Σταματά εδώ έξυπνα. Ράσο, κερδίζω, ακορά. Υπάρχει φάουλ. Εδώ ξανά. Γκολομπάρτ εκτελεί, ο Βοζίνια θα βγει και θα μαζέψει. Γκολομπάρτ, ακοράν. Για να δούμε εδώ τον ακοράν. Υπάρχει πέσιμο, αλλά όχι φάουλ. Σύμφωνα με τον διαιτητή. Φερνάντες. Υπόδειξη offside του Ακοράν. Εδώ είναι η τελευταία φάση, το τελευταίο offside, έστω και ελαφρώς ο Ακοράν. Αυτόν τον μήνα στη Win Masters έχεις VAR. Έχασες, κέρδισες. Μάθε περισσότερα στο winmasters.com.cy.